ακόμη. Δεν έχουμε δηλαδή τη χερσαία εισβολή των Τούρκων στη Βόρεια Συρία. Ναι. Στη διάρκεια της νύχτας έγιναν αυτό που λέμε η προετοιμασία του εδάφους, κάποιες επιχειρήσεις, ναι, όχι πολλές θα έλεγα. Είχαμε επιχειρήσεις και βομβαρδισμούς κοντά στο σύνορο το τριπλό Τουρκίας, Συρίας, Ιράκ, με σκοπό να κόψουν να τεινάξουν κάποιες γέφυρες και να κόψουν τον ανεφοδιασμό των Κούρδων της Συρίας από τους αδελφούς τους Κούρδους που είναι μέσα στο Ιράκ. Αυτό ήθελαν να πετύχουν οι Τούρκοι. Και κάποιους βομβαρδισμούς στη γραμμή του μετόπου, κατά μήκος των συνόρων. Όχι μεγάλης κλίμακας. Αυτό, τη μεγάλη κλίμακα, αυτή την χερσαία επιχείρηση την ανέκοψε το τιτίβισμα, το ας πούμε διορθωτικό του Τραμπ και για τα εσωτερικά του, μετά την απόφασή του να αποσύρει τα στρατεύματα, που είπε ότι εγώ είμαι με τη σοφία μου και την τεράστια σοφία μου και την ασύγκριτη, θα κρίνω πότε είναι εκτός ορίων. Την ανυπέρβλητη, ωραία. Την ανυπέρβλητη. Και θα καταστρέψω διαφορετικά, αν περάσουν τα όρια, την οικονομία της Τουρκίας. Ναι, τα όρια δεν τα ξέρουμε. Τα όρια συζητήθηκαν στη συζήτηση που είχε ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν. Ένα. Δεύτερον, η ανυπέρβλητη σοφία μου θυμίζει εμένα περιπτώσεις τύπου Κιμ, κάποιων άλλων παρανοϊκών δικτατόρων στην Αφρική. Εν πάση περιπτώσει, είναι εκλεγμένος πρόεδρος δημοκρατικά ο Τραμπ της Αμερικής. Και αυτή την πολιτική αποφάσισε να ασκήσει. Εδώ ανατρέπει μια αμερικανική πολιτική πολλών ετών στην περιοχή. Πρόδωσε ουσιαστικά τους Κούρδους. Να πούμε βέβαια ότι δεν είναι ο Τραμπ ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που προδίδει τους Κούρδους. Το έχουν κάνει κι άλλοι παλαιότερα. Ενώ συνεργαζόταν στον πόλεμο μαζί τους, στο Ιράκ, στην εισβολή στο Ιράκ. Είχαμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Και πολύ παλαιότερα, από τη συνθήκη των Σευρών ακόμη, όταν η διεθνής κοινότητα δεν έδωσε τελικά στους Κούρδους ένα ανεξάρτητο κράτος. Γιατί το έκανε, εκτιμάς, έχεις μια πρώτη εκτίμηση, γιατί προέβησε αυτή την κίνηση που ευνηδίασε και τους δικούς του, δηλαδή ευνηδίασε και τους Ρεπουμπλικάνους. Υπάρχουν ένωση αντιδράσεις στην Αμερική και από ηγετικά στελέχη των Ρεπουμπλικάνων, ο Μίτς Μακκόνελ, ο Λίντσεϊ Γκρέαμ είναι με ηγετικά στελέχη του Κογκρέσου, οι οποίοι λένε ότι γίνεται μια καταστροφή αυτό που έρχεται στην περιοχή. Εννοείται στελέχη του Πενταγώνου και του State Department προσπαθούσαν να μαζέψουν τα ασημάζευτα που λέμε, να κάνουν διορθωτικές δηλώσεις ότι ναι, μεν ο πρόεδρος, αλλά δεν εννοούσε αυτό. Υπάρχει και η δήλωση που έκανε χθες το βράδυ ο Τραμπ σε σύσκεψη που έγινε στο Λευκό Οίκο με τους επιτελείς του για να εξετάσουν την κατάσταση στη Συρία. Είπε μεταξύ άλλων, είπα στον Ερντογάν ότι ελπίζω πως θα μεταχειριστεί τους πάντες με σεβασμό. Μπορούμε να φανταστούμε τι σημαίνει να μπαίνει ο τουρκικός στρατός στις κουρδικές περιοχές και να αντιμετωπίζει. Ένα άλλο θέμα είναι αυτό. Ναι. Είναι το θέμα των εχμαλώτων του ISIS που ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες. Το ζήτημα είναι ότι ποιος θα παραδώσει αυτούς τους χιλιάδες τζιχαντιστές, σε ποιους ακριβώς Τούρκους, για να τους κάνουν τι. Το επιχείρημα που λέει στο εσωτερικό βασικά ο Τραμπ είναι ότι δεν θα πληρώνει πάντα η Αμερική, είτε στο ΝΑΤΟ, είτε στην Ευρώπη, είτε στους εμπορικούς πολέμους, και ότι τέλειωσε αυτή η εποχή. Αυτό λέει και στο εσωτερικό του ακροατήριο. Και τελειώντας αυτή η εποχή, θα πρέπει αυτοί να δουν τι θα τους κάνουν. Δηλαδή, οι Τούρκοι, οι Ρώσοι, οι Κούρδοι, ας τα βρούνε μεταξύ τους και να δουν τι, και οι Ευρωπαίοι, να δουν τι θα κάνουν με τους ISIS, οι οποίοι μάλιστα λέει ο Τραμπ, και έχει δίκιο εδώ σε μεγάλο βαθμό, πολλοί από αυτούς προέρχονται από την Ευρώπη. Αυτό που δεν λέει ο Τραμπ είναι ότι αυτοί οι τζιχαντιστές, ο μεγαλύτερος όγκος τους, πέρασαν μέσω της Τουρκίας τα προηγούμενα χρόνια και έφυξαν και συμμετείχαν σε επιχειρήσεις στο Ισλαμικό κράτος. Τότε όλες αυτές οι περιοχές τις λιμένονταν οι τζιχαντιστές, το ISIS. Τότε έκαναν τα στραβά μάτια όλοι. Κάναν πως δεν καταλάβανε ότι περνούσαν από την Τουρκία όλες αυτές οι χιλιάδες των τζιχαντιστών. Και μάλιστα σε επιχειρήσεις, είτε ανοιχτές είτε συγκεκαλυμμένες, στήριξης των τζιχαντιστών. Τώρα, εγώ που έχουμε φτάσει. Ναι. Έχουμε φτάσει στους Τούρκους να θέλουν να εισβάλλουν σε μια περιοχή που έχει μήκος γύρω στα 400-480 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να. Αν έχουμε το χάρτη λίγο, να μας το εξηγήσει λίγο ο στρατής. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε δεξιά με κίτρινο χρώμα είναι οι περιοχές που ελέγχονται από τους Κούρδους και από την Κουρδοαραβική Συμμαχία υπό Αμερικανική στήριξη, βοήθεια κτλ. Το κίτρινο. Το κίτρινο. Ναι. Η Τουρκία θέλει να εισβάλλει κατά μήκος όλης της βόρειας Μεθορίου, από το άσπρο στο κίτρινο δηλαδή. Αυτή είναι μια έκταση γύρω στα 480 χιλιόμετρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φυλαχθεί από τις κουρδικές δυνάμεις όση αντίσταση και να προβάλλουν απέναντι στην τουρκική πολεμική μηχανή. Φαντάζομαι το καταλαβαίνουμε αυτό. Πέρα από το ότι οι Κούρδοι λένε θα αγωνιστούν μέχρι σε σκάτων. Στα αριστερά μας, σε αυτή την κίτρινη περιοχή, βλέπουμε μια πράσινη, ας την πούμε. Αυτή είναι η περιοχή της πρώτης και της δεύτερης τουρκικής εισβολής. Έχουν γίνει άλλες δύο τουρκικές εισβολές, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουν ήδη καταλάβει δηλαδή την περιοχή του Αφρίν και την περιοχή της Αλμπάμπ. Και επίσης βλέπουμε με ροζ
χρώμα τις περιοχές που ελέγχει το καθεστώς Άσαντ, και κάπου στα αριστερά μας επίσης βλέπουμε μια περιοχή με άλλο πράσινο, λίγο ανοιχτό χρώμα διαφορετικό. Αυτή είναι η περιοχή της Ιντλίμπ, όπου δρούν αντικαταστροφικοί και τζιχαντιστές, ισλαμιστικές ακραίες οργανώσεις, οι οποίες επίσης σε μεγάλο βαθμό στηρίχτηκαν και εξοπλίστηκαν και στηρίζονται από την Τουρκία. Στρατή, όσο το παρακολουθούμε, εκεί είναι σε εξέλιξη και έχει πάρα πολλά σκέλη όλο αυτό, το συζητάμε κάθε φορά. Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα, τι πιθανότητες υπάρχουν, ας πούμε, από αυτές τις κινήσεις, επειδή η τουρκική προκλητικότητα είναι σε πολλά επίπεδα, τη ζούμε καθημερινά. Υπάρχει πιθανότητα, αν μπλεχτεί μέσα σε αυτή την ιστορία, να ρίξει το ενδιαφέρον του και να επικεντρωθεί εκεί, ώστε από την άλλη πλευρά, σε αυτό το παιχνίδι νικητών χαμένων, δεν ξέρω πώς να το ονομάσουμε, εμείς λίγο να ηρεμήσουμε στο άλλο σκέλος που ζούμε εδώ. Θα έλεγα το εξής, ότι σε επίπεδο Μέσης Ανατολής η προδοσία των Κούρδων από τον Τραμπ στέλνει ένα μήνυμα ανατριχιαστικό στους υπόλοιπους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Μιλάω για τη Μέση Ανατολή. Ευρύτερα, κάνει όλους να σκεφτούν, το αυτονόητο βέβαια, ότι ο κινησμός κυριαρχεί στις διεθνείς σχέσεις και είναι τα συμφέροντα. Δεν υπάρχουν ηθικές. Αυτά είναι λόγια του αέρα. Εδώ λοιπόν κάνει μια επιλογή στρατηγική ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Καλή, κακή, για μένα κακή, θα το κρίνει η ιστορία και το αίμα που θα χυθεί στην περιοχή. Από τη μια πλευρά έχουμε αυτό. Από την άλλη έχουμε την εργαλειοποίηση του προσφυγικού στο υπέρτατο σημείο από τον Ερντογάν. Γιατί αυτό που ουσιαστικά κλείνει το μάτι στους Ευρωπαίους και σε όλους ο Ερντογάν, λέει: αφήστε εμένα να μπω, να φτιάξω μια ζώνη ασφαλείας, όπως τη λέει, πλάτους 30 χιλιόμετρων, κατεβάζει 30, 35, 25, και εκεί μέσα εγώ θα μεταφέρω 2 εκατομμύρια πρόσφυγες. Ναι. Τώρα, με τον Ερντογάν, όταν μιλάμε γενικά με την Τουρκία, είναι κακό να υιοθετούμε ή να αναπαράγουμε τις εκτιμήσεις της Άγκυρας γενικά για τους πρόσφυγες. Άλλο ότι ήταν 3 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια, 4,5 εκατομμύρια. Το πώς είναι οι πρόσφυγες στην Τουρκία, και αν είναι μόνο από πολέμους, είναι και μετανάστες κλπ., είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Εν πάση περιπτώσει, ο Ερντογάν τάζει, πως κοιτάξτε να δείτε, και μετά δώστε μου και λεφτά. Γιατί εκεί πάει το πράγμα από τους Ευρωπαίους, για να φτιάξω εγώ εκεί καταβλισμούς, υποδομές. Δώσε τα σε μένα, λέει. Φυσικά. Μα και σε μικρό. Ξέρετε κάτι, είναι σε κρίση αυτή τη στιγμή η τουρκική οικονομία. Οι κατασκευαστικές έχουν μεγάλο πρόβλημα. Με όποιον τρόπο πάνε τα λεφτά για να πάρουν χρήματα και να φτιάξουν οποιασδήποτε υποδομές σε ένα κράτος που χαρακτηρίζεται από τη διαφθορά, αλλά να μπουν σε μια άλλη χώρα, να εισβάλλουν, να δημιουργήσουν τετελεσμένα κατοχής και εκεί να χτίσουμε και καταβλισμούς και να φτιάξουμε για να μεταφέρουμε πρόσφυγες. Από την εισβολή αυτή να διευκρινίσουμε, που αναμένουμε να γίνει, δεν έχει γίνει ακόμα, θα έχουμε ένα νέο κύμα προσφυγικό, που όμως φαίνεται πως θα μετακινηθεί στη ζώνη που βλέπαμε την κίτρινη νωρίτερα, προς νότον αναγκαστικά. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποια κουρδική οικογένεια θα μένει σε περιοχές όπου, εντάξει, θα αντισταθούν οι Κούρδοι μαχητές, αλλά οι άμαχοι θα μείνουν και θα περιμένουν τον τουρκικό στρατό να έρθει να τους ελευθερώσει ή να τους στηρίξει. Θα μετακινηθούν προς νότον. Οπότε θα κατεβαίνει όλο και πιο κάτω. Θα μετακινηθούν προς νότον. Βέβαια, εδώ υπάρχει το θέμα ότι εφόσον θα πρέπει να παραλάβουν, να δούμε με ποιο τρόπο, οι τουρκικές αρχές τους τζιχαντιστές αιχμαλώτους, που πώς θα τους παραδοθούν δεν ξέρουμε, θα έχουμε επίσης ένα κενό ασφαλείας στην περιοχή που κάπως θα καλυφθεί, γιατί ο πόλεμος με τον ISIS δεν έχει τελειώσει, το λένε και πολλοί. Και ο παίκτης Ρωσία απλώς είπε ότι θα αποσταθεροποιηθεί η κατάσταση στην περιοχή, γιατί και η Ρωσία έχει άλλα συμφέροντα εκεί. Σαφώς η Ρωσία έχει κάνει το δικό της παιχνίδι. Εγώ δεν είδα καμιά πολύ σκληρή δήλωση αποτροπής του Ερντογάν, ούτε από την Ευρώπη. Εντάξει, η Ευρώπη καταδικάζει, δεν θέλει να γίνει αυτό. Η Ρωσία το ίδιο μιλάει για την αποσταθεροποίηση. Δεν έχουμε δει κάτι πολύ ισχυρό που να αποτρέψει την Τουρκία. Επίσης, ένα τελευταίο, δεν ξέρω αν έχω το χρόνο να σας το πω. Πάντως, έχει δίκιο εδώ που τα λέμε, γιατί γελάμε με τον Τραμπ και τι εντύπωση έχει για τον εαυτό του και την ανυπέρβλητη σοφία του. Αλλά με την Ευρώπη έχουμε συνηθίσει πια ότι μένει σε χλιαρές. Διαπιστώσεις, διατυπώσεις. Ναι, και δεν ξέρω και τι θα μπορούσα να κοιτάξετε μέσω των tweet. Είχαμε ένα καινούριο, αν θέλετε, δόγμα Τραμπ, ασχέτως αν μιλούσε στο εσωτερικό του ο Τραμπ. Ο Τραμπ είπε ξεκάθαρα ότι απέτρεψε τον πόλεμο αυτό των Τούρκων με τους Κούρδους, όπως το είπε στο κοινό το αμερικανικό, για 3 χρόνια. Είναι καιρός να φύγουμε από αυτούς τους γελίους, ατέλειωτους πολέμους, πολλοί από τους οποίους είναι φιλετικοί, να φέρουμε τους στρατιώτες στην πατρίδα. Η Αμερική θα πολεμήσει όπου είναι προς το συμφέρον της και θα πολεμά μόνο για να νικήσει. Είναι ένα δόγμα Τραμπ. Ένα τελευταίο έχει σημασία.
γιατί το ακούμε, δεν το ακούμε συχνά. Είναι τι γίνεται μέσα στην Τουρκία. Το ΤΣΕΧΑΠΕ, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, η αξιωματική αντιπολίτευση, είναι εναντίον αυτών των επιχειρήσεων. Έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία λέει τα εξής. Εναντίον, ναι, μεν, αλλά, θα σας το εξηγήσω. Κατηγορεί τον Ερντογάν ότι κατέστρεψε την οικονομία της Τουρκίας, ότι επιχειρεί να βρει διέξοδο τώρα μέσα από το Βάλτο τη Συρία, όπου εκεί θα εμπλακεί κι άλλο η Τουρκία. Έκανε μια μυστική συμφωνία ο Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ και έτσι λέει θα φορτωθούμε εμείς ως Τουρκία τους τζιχαντιστές του ISIS. Και επιμένει ότι ο δρόμος για την ειρήνευση, το ΤΣΕΧΑΠΕ στην περιοχή, περνά μέσα από το δρόμο Άγκυρας με Δαμασκό. Αυτό συμβαίνει σε τελική ανάλυση ότι μήπως τα βρούμε με τον Άσαντ και έτσι λύσουμε και μοιραστούμε, αν θέλετε, την περιοχή. Μην νομίζετε ότι το κεμαλικό Ρεπουμπλικάνικο Λαϊκό Κόμμα είναι περιστερές. Έχει τη δική της ατζέντα. Έχουν τη δική της ατζέντα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στη συνάδελφο την Λία τη Χριστάρα.